περιμένουμε τουρισμό και περιμένουμε τα πάντα τώρα. Πού ήταν? Ήταν λυπηρό, δεν μπορεί να καθίσει. Κάθε λογή σκουπίδια, καλάμια, πέτρες, παραλίες που θαύτηκαν κατ' από τόνους απορριμμάτων, εστίες μόλυνσης δίπλα στους λουόμενους. Εικόνες που αποτύπωσε ο φακός της Κρήτη TV πριν από περίπου 10 ημέρες και κινητοποίησαν τους αρμόδιους, ενώ τα μπάνια του λαού έχουν ήδη ξεκινήσει. Παράδεκτο. Ό,τι θες και δεν το βρεις στην παραλία. Απαράδεκτο. Σκουπίδια, καλάμια, πεταμένα όλα γύρω-γύρω, βρωμιά. Πώς θα έρθει ο ξένος, ο τουρίστας που θα αντικρίσει αυτό το έσχος και θα μείνει εδώ στο Ηράκλειο? Θα σηκωθεί να φύγει, να πάει σε άλλο μέρος. Σήμερα οι προσπάθειες καθαρισμού επικεντρώθηκαν στην παραλία του Καρτερού. Καλάμια, πέτρες και μπάζα απομακρύνθηκαν, ενώ άλλο ειδικό μηχάνημα αναμένεται να κοσκινήσει την άμμο. Ναι, ήταν πολλά σκουπίδια. Η κακοκαιρία από πάνω το ποταμός έφερε πάρα πολλά. Ήταν λυπηρό, δεν μπορεί να καθίσει. Δεν είναι εικόνα πραγματικά και είναι η πιο κοντινή παραλία που υπάρχει στο Ηράκλειο. Εδώ εξυπηρετεί τους πάντες. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, ο καθαρισμός της παραλίας δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα, καθώς τα μποφόρ και η κακοκαιρία δεν το επέτρεπαν. Αυτά έχουν σημασία, γιατί εκφράζει και η θάλασσα. Άρα θεωρούμε ότι και ο καιρός για μπάνιο είναι ο καιρός που αρχίζει από τώρα. Άρα προλαβαίνουμε μέσα στον χρόνο και στα πλαίσια και την αρμοδιότητα και την ευθύνη μας να ολοκληρώσουμε τις παραλίες. Πρέπει να έχει ήδη καθαριστεί. Γιατί ο κόσμος έρχεται και βλέπει μια καταστασία εδώ πέρα και δεν του αρέσει. Οπτικά ήταν άσχημο. Αλλά εν τω μεταξύ αυτός τώρα την ιστοποδόν και τη φτιάχνει, την αισιώνει. Έχει ένα άλλο μηχάνημα που μαζεύει για τις πέτρες. Δεν ξέρω αν το βάλουν αυτό για πιο σωστή δουλειά. Την διεύθυνση της υπηρεσίας σήμερα εδώ προσπαθούμε να καθαρίσουμε όπως βλέπετε, να μπορεί ο κόσμος να κάνει τον μπανάκι του όμορφα και ωραία. Κάποιος θα σας πει ότι αργήσατε όμως. Δεν αργήσαμε, είναι πολύ νωρίς. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, ξεκινήσαμε αργότερα. Λόγω ανόδου της θερμοκρασίας, μέχρι και χθες όσοι επισκέφθηκαν τις παραλίες που κολυμπούσαν στα σκουπίδια, σίγουρα δεν σχημάτισαν τις καλύτερες εντυπώσεις.